Με στόχο να αποτελέσει η Καλαμάτα μια πόλη απόλυτα προσβάσιμη στα αμαία, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από τη Δημοτική Αρχή. Είναι μια εργολαβία η οποία έχει προπολογισμό 120.000 ευρώ και πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σε πάρα πολλά σημεία της Καλαμάτας. Σε ό,τι αφορά τις διαβάσεις, πραγματοποιούνται κυρίως διαβάσεις έξω από τις σχολικές μονάδες, ενώ σε ό,τι αφορά τις προσβάσεις αμαία, προσπαθούμε να αγγίξουμε το σύνολο της πόλης, όπου δεν υπήρχαν ως την ώρα ράμπες αμαία, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτα Ντίντα, όλα τα έργα υποδομής που έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας της νυν Δημοτικής Αρχής έχουν ειδική πρόβλεψη για τα αμαία. Βεβαίως, ό,τι καινούριο έργο έχει υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια έχει τις προβλέψεις αυτές, καθώς οι προβλέψεις αυτές προβλέπονται και από όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα και από το ΕΣΠΑ. Και εμείς ως Δήμος, ο οποίος έχουμε την ευαισθησία αυτή στα άτομα με ειδικές ανάγκες, έχουμε προβλέψει και σε όλα τα έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ως την ώρα υπάρχουν οι προσβάσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Καλαμάτας είναι από τους πρώτους Δήμους της χώρας που τοποθέτησε τα C-Track στις παραλίες της Μεσσηνίας. Ήμασταν από τις πρώτες πόλεις οι οποίες τοποθέτησαν τα λεγόμενα C-Track και βέβαια τα C-Track σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα και στη θάλασσα θα επεκταθούν και την ερχόμενη κολυμπητική περίοδο που έχουμε υποβάλει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και άλλες 4 προσβάσεις σε ό,τι αφορά τη θάλασσα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι άτομα τα οποία αξίζουν ίσης αντιμετώπισης με τους υπόλοιπους πολίτες και η Καλαμάτα ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι μια απόλυτα προσβάσιμη πόλη, έτσι ώστε να είναι ελκυστική για τα άτομα με ειδικές ανάγκες για να έχουν στην Καλαμάτα, αλλά και τα άτομα που ζουν στην Καλαμάτα και είναι κάτοικοι και δημότες μας, να μπορούν να εξυπηρετηθούν και να μπορούν να πηγαίνουν όπου θέλουν χωρίς κανένα εμπόδιο. Οι παρεμβάσεις για την ελεύθερη πρόσβαση όλων στην πόλη της Καλαμάτας, αλλά και την διευκόλυνση στον αμαία, αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα.